στον κύριο Σπύρο Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας είναι και το αγροτικό κομμάτι. Και είναι στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού που φέρνει τρεις σημαντικές αλλαγές για τον αγροτικό κόσμο. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, κύριε Λιβανέ? Η μία από αυτές θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, διότι παρεμβαίνει στη σχέση αγρότη και αγοράς. Στον τρόπο που πληρώνονται δηλαδή οι αγρότες για τα προϊόντα τους από την αγορά. Ναι. Ερχόμαστε και ρυθμίζουμε τη σχέση αγρότη-παραγωγού με τα σούπερ μάρκετ, με τα εμπορικά καταστήματα. Μέχρι τώρα υπήρχε μία πρακτική όπου τα σούπερ μάρκετ ή άλλα εμπορικά καταστήματα πληρώνανε τους παραγωγούς και τους αγρότες σε 10-12 μήνες. Mm-hmm. Αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα στη ρευστότητα των αγροτών, οι οποίοι όπως αντιλαμβάνετε ζουν με αυτά τα χρήματα. Και εμείς ερχόμαστε και ρυθμίζουμε έτσι ώστε για τα πιο ευάλωτα προϊόντα εξ αυτών που παράγονται μέσα σε 30 μέρες να πληρώνονται, και για αυτά τα οποία αντέχουν λίγο παραπάνω η πληρωμή να γίνεται maximum σε 60 μέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ από σημαντικό. Από τους 12 μήνες σε 60 ημέρες? Mm-hmm. Από τους 12 μήνες σε 30 ή 60 μέρες, τα ανάλογα σούπερ μάρκετ με το πόσο συμφωνούν ευαίσθητα με είναι αυτό. Αυτά τα προϊόντα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν συμφωνήσει με αυτή τη ρύθμιση? Κάναμε εξαντλητικούς διαλόγους με όλους τους φορείς. Έχουμε βρει ένα πλαίσιο και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πολλά ελληνικά σούπερ μάρκετ τα οποία, όπως ξέρετε, στηρίζουν τους Έλληνες παραγωγούς, είναι δίπλα τους. Και έτσι εμείς δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο συνεκτικό αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις τρεις βαθμίδες αυτής της αλυσίδας, και με διάλογο και με υποχωρήσεις καταφέραμε και φτάσαμε σε ένα σημείο που και εκείνοι αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα αυτού του μέτρου. Η δεύτερη αλλαγή ποια είναι? Έχει να κάνει με την επιδότηση των νέων αγροτών. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδυάζεται και με αυτό που κουβεντιάζατε πριν, δηλαδή με το ελεγχόμενο άνοιγμα το οποίο βλέπουμε ότι επιχειρήσει σήμερα από την επόμενη εβδομάδα το κράτος. Νομίζω ότι ο κύριος Τσαγκάρης το έθεσε σωστά. Μιλάμε για ένα ζήτημα ευθύνης από όλες τις πλευρές. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα περισσότερα δικαιώματα χρειάζονται και περισσότερη υπευθυνότητα. Μας δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν όλα τα μαγαζιά, να ανοίξει η αγορά, να μπορέσει να έρθει ένα κομμάτι κανονικότητας. Αυτό πρέπει να το τιμήσουμε όλοι. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει μαζί με αυτήν την μεγαλύτερη άνεση στην αγορά και ένας μεγαλύτερος έλεγχος για να προστατευτούν κυρίως οι πολίτες οι οποίοι συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μαζί με την ανακοίνωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας μαζί με τα εμβόλια και τους ταχύς ρυθμούς που ολοκληρώνονται για την επόμενη μέρα αυτής της πανδημίας, η οποία μας έχει όλους βάλει σε πολύ στενά πλαίσια και μας έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και ψυχικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι σε όλα τα επίπεδα. Και για να απαντήσω και στο ερώτημά σας για το δικό μας Υπουργείο, εμείς ταυτόχρονα προσπαθούμε να βάλουμε στην αγορά τα καινούρια μας προγράμματα. Έχουμε ένα για τους νέους αγρότες, που υπερπολαπλασιάζουμε τα χρήματα τα οποία θα δώσουμε σε νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στον τομέα αυτών. Ταυτόχρονα ανοίγουμε μια καινούρια σελίδα δημιουργώντας ένα πλαίσιο γεωργικό. Πόσο είναι το ποσό για τον νέο αγρότη? Εμείς βάζουμε πάνω από 400 εκατομμύρια σε αυτό το μέτρο και κάθε νέος αγρότης ο οποίος θα επιδοτείται αυτή τη στιγμή θα παίρνει περίπου 35-40.000 ευρώ. Από? Από 15 που έπαιρνε. Μάλιστα. Έπαιρνε 15 στα προηγούμενα προγράμματα και αυτό τον εντάσσει μέσα σε μια επταετία υποχρεωτική άσκηση επαγγέλματος του αγρότη. Υπάρχουν δηλαδή πιο εξορθολογισμένα και κανονικοποιημένα μέτρα μέσα στα οποία θα κινείται για να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο με όλα τα κοινωτικά χρήματα είναι να αρχίσουν να πιάνουν τόπο, να αποδίδουν. Και να μην έχουμε αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.